Ναι. Πού βρίσκονται οι υπόλοιποι συνομιλούντες, ο καθένας είναι στο σπίτι του. Μάλιστα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους Δυτικομακεδόνες. Οι στιγμές που περνάμε είναι ιδιαίτερες. Μας διηγούνταν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας αρχές δεκαετίας του 60 ότι δεν είδαμε 41, δεν είδαμε εμφύλιο, δεν είδαμε κατοχή, δεν είδαμε πείνα, δεν είδαμε στερήσεις. Βέβαια και ήδη ευτυχώς δεν είχαν δει επιδημίες αυτού του βαθμού. Αυτό που ζει τώρα ο πλανήτης Γη, η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία. Λίγα πράγματα πάνω στην ιστορία της ιατρικής πάνω σε αυτά. Είπα προχθές στη σύσκεψη με τον Ιωδή που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Καστοριάς. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση που περνάμε πρέπει ο καθένας να δείξει υψηλό επίπεδο ατομικής ευθύνης και όλοι μαζί να δείξουμε κοινωνική συνυπευθυνότητα. Δεύτερον, η ταγή, εμάς που μας ένταξε ο λαός των περιοχών μας να είμαστε σε αιρετά ιδιαίτερα αξιώματα, αλλά και αυτοί που τοποθετήθηκαν με αποφάσεις όπως γίνεται πάντοτε της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης, πρέπει σε αυτή την περίοδο να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και με τη στάση και συμπεριφορά μας να παραδειγματίζουμε. Οι πολίτες εμάς περιμένουν, εμάς βλέπουν, από εμάς ελπίζουν. Σε ό,τι με αφορά, αυτό κάνω από την πρώτη στιγμή της κρίσης. Και μπορώ να πω ότι αυτά που έλεγα πριν ένα μήνα, αυτά είπα και αυτές τις μέρες, αυτά θα πω και σήμερα. Παρά το ότι, όπως εκπέμπεται κεντρικά από την κυβέρνηση και από το Επιτελείο της Πολιτικής Προστασίας και της Επιτροπής των Υγειονομικών, εννοείται ότι σε κεντρικό επίπεδο αναπροσαρμόζονται τα μέτρα. Κάθε φορά γίνεται εκτίμηση της μέχρι στιγμής διαμορφωμένης κατάστασης για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στη δεδομένη στιγμή. Είναι γεγονός ότι ο νομός Καστοριάς έχει την πρωτοκαθεδρία στα κρούσματα. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Όταν δηλαδή είχαμε 200 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, είχαμε 10 στην Καστοριά, τα οποία 4-5 ήταν υγειονομικό προσωπικά. Όταν όσο μπορεί να έφτασαν τώρα και να ξεπέρασαν τα 1000 σε επίπεδο Ελλάδος, αλλά τα πλέον των 40 που είναι θετικά στο νομό Καστοριάς, με 13-14 άτομα από το προσωπικό, ακόμα και σε αριθμό θανάτων, οι θάνατοι που συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή μας, γιατί ναι, μεν η Δαμασκηνιά και η Δραγασιά διοικητικά ανήκουν στον νομό Κοζάνης, αλλά αν θέλετε κοινωνικά, εθνικά, πολιτισμικά, είναι πιο πολύ ακουμπάνε στην Καστοριά και υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. Το ξέρουμε αυτό, ότι πάρα πολλοί έχουν στενές σχέσεις με την Καστοριά και ιδιαίτερα με το Άργος Οριστικό. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πω για το νοσοκομείο και για το προσωπικό που υπάρχει εκεί. Είναι γεγονός ότι το νοσοκομείο της Καστοριάς, θέλω να πω προς όλους, επειδή μέχρι τον Ιούνιο ήμουνα αναπόσπαστο κομμάτι του, από τη στιγμή που 8 φορές το μήνα εφημέρευα πραγματοποιώντας μεικτές εφημερίες, ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργεί. Θέλω να πω ότι το νοσοκομείο της Καστοριάς έχει υψηλό επίπεδο ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Πάντοτε θεωρώ προσωπικά ότι λειτουργούσε πάνω από το μέσο όρο ενός μέσου επαρχιακού νοσοκομείου. Όταν ξέσπασε η κρίση, είναι γεγονός, γιατί άκουσα λίγο τελευταία, δεν άκουσα την αρχή της συζήτησής σας, αλλά φαντάζομαι τρίπου τι είπατε, ότι ένα μικρό μέρος του ποσοστού επικαλούμενο είτε θέματα υγείας, είτε οικογενειακά ζητήματα, προσπάθησε να αποτραβηχτεί, να αποποιηθεί του καθήκοντος. Αυτό δεν συνέβη με τη μεγάλη πλειοψηφία. Από την άλλη μεριά, ένα ικανό μέρος του προσωπικού, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΟΔΗ, μπήκε σε αυτοπεριορισμό. Αυτό είναι, δεν μπορούμε να το πούμε καραντίνα όταν είναι αφορά ένα ή δύο άτομα από ένα χώρο εργασίας. Επομένως, έτσι μειώθηκε το προσωπικό. Περνώντας ημέρες, πραγματικά το νοσοκομείο της Καστοριάς αυτή τη στιγμή
λειτουργεί άτυπα μεν, αλλά ουσιαστικά σαν νοσοκομείο νοσηλείας λοιμόξεων από τον ιό COVID-19. Έχει δηλαδή μέτριες έως σοβαρές πνευμονίες από αυτό τον ιό. Είτε έχουμε θετικά αποτελέσματα, είτε αναμένουμε, είτε είχαν κάποια αρνητικά, όλοι οι γιατροί αντιμετωπίζουν αυτά τα περιστατικά σαν πνευμονίες από κορονοϊό. Έτσι αντιμετωπίζονται, με αυτά τα μέτρα προστασίας του προσωπικού προχωράνε και η εμπειρική θεραπεία που δίνουν με βάση τα πρωτόκολλα τα διεθνή που υπάρχουν είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Η πολιτεία έκανε ό,τι μπορούσε και ό,τι χρειαζόταν το τελευταίο διάστημα. Ήδη τις τελευταίες 10 μέρες που κορυφώθηκε το πρόβλημα έγινε αθρώα μετακίνηση γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, πρώτα από το Κέντρο Υγείας Καστοριάς, που το ξέρετε, το ξέρω πολύ καλύτερα, εκεί, είναι ο χώρο, εκεί ήταν ο χώρος της καθημερινής μου δουλειάς, μετά οι λίγοι γιατροί που υπήρχαν, ο διευθυντής καρδιολόγος, η διευθύντρια παθολόγος, ο γιατρός, η μικροβιολόγος. Έχουν μετακινηθεί εδώ και καιρό και προσφέρουν τις υπηρεσίες στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπως και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό που εκεί, πλην των δύο απαραίτητων και ενός γιατρού παθολόγου που έμεινε στο κέντρο υγείας της Καστοριάς για να καλύπτει τις ανάγκες. Γνωρίζω ότι έγινε ταυτόχρονα μετακίνηση διψηφίου αριθμού γιατρών γενικής ιατρικής από το κέντρο υγείας Άργος Οριστικού και το κέντρο υγείας του Τσοτηλίου μαζί με πολλούς νοσηλευτές, γιατί όπως έχω πει και πριν από ένα και δύο μήνες που ήταν στην επικαιρότητα το ΚΕΦΙΑΠ και το κέντρο υγείας του Άργους και όλα αυτά, ότι όταν λειτουργείς σε ένα επίπεδο νομού έχεις ένα δεδομένο προσωπικό όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, κάποιες υποδομές και κάποιες δυνατότητες. Ανάλογα τι θες να κάνεις, αξιοποιείς όλο αυτό το προσωπικό. Τώρα όμως που έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, που δεν το περιμέναμε, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, πρώτα πρέπει να λειτουργήσουμε σαν έχοντες αυτό που λέμε, που λέτε πολύ καλά όλοι οι αυτοδιοικητικοί εδώ και χρόνια, περιφερειακή συνείδηση. Γι' αυτό και γίνεται αυτό που γίνεται τώρα και σίγουρα πιο εύκολα θα βοηθηθούμε ο ένας νομός με τον άλλο σαν ενιαία περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γιατί όπως ακούστηκε και χθες, ενώ έχουμε το 3% του πληθυσμού της Ελλάδος, από τη στιγμή που είμαστε 300.000 από ένα σύνολο 10 και πλέον εκατομμυρίων Ελλήνων, τα περιστατικά που έχουμε όλοι οι δείχτες, είτε νοσηρότητος, είτε νοσηλείας, είτε θανάτων, είναι στο 25-30% της Ελλάδος. Γι' αυτό λοιπόν και σπέβδουν εδώ και επιστήμονες να μελετήσουν το φαινόμενο σε άλλη διάσταση, που αυτό τώρα δεν μας αφορά να το αναλύσουμε σήμερα, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι όσον αφορά την ειδικότητα του πνευμονολόγου, που είναι κονδική για ένα νοσοκομείο, αλλά αυτό τώρα δεν αφορά όλους που με ακούτε ή όλους τους πολίτες που μας ακούνε, ότι ποτέ τα νοσοκομεία δεν είχαν πνευμονολογικά τμήματα, δεν έπρεπε να έχουν. Είχαν ένα πνευμονολόγο όλα τα επαρχιακά, και αν είχαν και ένα σαν σύμβουλο, ο οποίος είχαν ένα εξωτερικό τακτικό ιατρείο και τον χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο, τον καλούσε οι παθολογικοί ή άλλες κλινικές σαν σύμβουλο στα σοβαρότερα περιστατικά που αφορούσαν το αναπνευστικό σύστημα. Όπως είναι γνωστό, από τον Ιούνιο του 2019 που εκλέφτηκα, η ιατρική μου ιδιότητα, η σχέση μου σαν γιατρού πνευμονολόγου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας με βαθμό διευθυντού, με οργανική θέση στο Κέντρο Υγείας της Καστοριάς και εφημερεύοντα στο νοσοκομείο της Καστοριάς, ανεστάλλει. Ο συνάδελφος, ο αξιόλογος συνάδελφος, ο κύριος Κώστας Κοσμίδης από την Κατερίνη, μετά από 10 χρόνια ποιοτικής προσφοράς και με φιλότιμο στους πολίτες του νομού μας στο νοσοκομείο, την εγκεκριμένη μετακίνησή του από έτους και πλέον την έκανε χρήση, γιατί έχει δικαίωμα ο καθένας να επιστρέψει στον τόπο του, όπως επέστρεψε αυτό στην Κατερίνη που είναι η πατρέα του. Αλλά προς τιμή του, συζητώντας μαζί μου και είδα τη διάθεσή του να προσφέρει στους πολίτες μας, κάναμε τις δέλωσες συνεννοήσεις με την Υγειονομική Περιφέρεια, με τον διοικητή, και από την Τετάρτη 1 Απριλίου θα βρίσκεται στην Καστοριά για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Πάνω στην ειδικότητα του πνευμονολόγου, η από διετίας και πλέον δρομολογηθήσα κρίση θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ αορίστου μονίμων,
μεταξύ των οποίων ήταν και γιατρός από την Τολεμαΐδα, η κυρία Τέλα Αναστασία, αρχαιόλογη συνάδελφος που είχε τη διάθεση στην Καστοριά. Υπήρχε μια καθυστέρηση γενικά και από την προηγούμενη κυβέρνηση και αυτό το διάστημα μετά τον Ιούλιο θα μπορούσε να είχε δρομολογηθεί και νωρίτερα. Πληροφορήθηκα τώρα το Σαββατοκύριακο από την Υγειονομική Περιφέρεια ότι με επιταχυνόμενη διαδικασία γίνεται προσπάθεια να βρεθεί και αυτή στην Καστοριά. Θέλω να πω όμως ότι το προηγούμενο διάστημα έκανα έντονες παρεμβάσεις και στην διοίκηση του ΕΚΑΒ κεντρικά και στο Υπουργείο Υγείας, στον Υπουργό Υγείας, τον κ. Κοντοζαμάνη, και τελευταία και στον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, πρώτα να... Δηλαδή, ο νομός Καστοριάς, εδώ και χρόνια, έχει μόνο ένα πλήρωμα ασθενοφόρου. Ενώ ο νομός Φλωρίνης, που είναι με τον ίδιο πληθυσμό και έκταση, ο νομός Γραβενών, που είναι ακόμα μικρότερο σε πληθυσμό, με την ίδια έκταση, έχουν δύο πληρώματα. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, με προσπάθεια και αυτοθυσία του προσωπικού του ΕΚΑΒ της Καστοριάς, που ανακάλεσαν όλους τους ακουσιάζοντες, κατήργησαν όλα τα ρεπό τους, δουλεύουν 7 ώρες την εβδομάδα, λειτουργούν δύο πληρώματα του ΕΚΑΒ και από ό,τι πληροφορήθηκα τις τελευταίες μέρες, καρποφόρησαν οι προσπάθειες προς την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ, του κ. Σταθίου, για να έχουμε κανονικά ένα δεύτερο πλήρωμα, γιατί έχουμε πολλές διακομιδές προς Θεσσαλονίκη. Πολύ κρίσιμη κομβική ειδικότητα είναι η ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Γενικά, δυστυχώς, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι διαθέσιμοι στην Ελλάδα. Είναι μια ειδικότητα άγονη, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Ζήτησα πριν 3-4 μέρες από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, που είναι δικιά του αρμοδιότητα, γιατί αυτή τη στιγμή από τους 3 αναισθησιολόγους της Καστοριάς, ο ένας, ο κύριος Γούλιος, θα μπορούσε να είναι σε αναρρωτική άδεια, γιατί υπευλήθη σε επέμβαση στα Στεφανιά επαρχία, στο γνωστό ΣΤΕΝ, αλλά προς τιμή του προσφέρει τις υπηρεσίες τόσο μπορεί, αλλά η υγεία του δεν θα του επέτρεπε για 2 ώρες να φορά τη στολή αυτή που φοράει το προσωπικό, την υψηλή ασφάλεια. Γι' αυτό και σε αυτές τις διασωληνώσεις έχουμε μόνο 2 αναισθησιολόγους και ζήτησα επιτακτικά να μετακινηθεί από τους αναισθησιολόγους του νοσοκομείου της Δυτικής Μακεδονίας ένας από κάποιο νοσοκομείο που μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχει το φόρτο που έχει το νοσοκομείο της Καστοριάς. Να ολοκληρώνουμε, κύριε Τσικαλάγια, σιγά σιγά για να τοποθετηθούμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσικαλάγια, μας κάνει εδώ πέρα συνέντευξη τύπου. Δεν είναι δυνατόν. Συνέντευξη τύπου δίνει. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα θέματα. Δεν με ακούει ο κύριο Τσικαλάγια. Κάνει συνέντευξη τύπου. Κυρία Πρόεδρε, να ολοκληρώσω. Το να λέμε γενικά τώρα αυτή τη στιγμή που έχουμε υγειονομικό πόλεμο να φέρουμε γιατρούς, να προσλάβουμε γιατρούς, δυστυχώς θα είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι από όλα τα μέρη της Ελλάδος ή από το εξωτερικό που δεν έρχεται κανείς, ότι θα έρθουν στο νοσοκομείο της Καστοριάς αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν, να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εκ των ενόντων. Mm-hmm. Πρώτα από τους γιατρούς του νομού μας, όλους τους γιατρούς του νομού μας, και κατά δεύτερο λόγο, ο δεύτερος ομότερος κύκλος είναι η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει με εντολές τύπου να έρθει ένας στρατιωτικός γιατρός, όπως πολύ σωστά θα έρθει και πιστεύω θα βοηθήσει σε επίπεδο περιφέρειας κεντρικής. Ολοκληρώστε, κύριε Τσικαλάγια. Κύριε Τσικαλάγια, συνέντευξη τύπου έμαθα. Ωραία. Συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει μισό λεπτό λίγο για να ανοίξω τα μικρόφωνα. Υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Τσικαλάγια τώρα που τον έχουμε στη γραμμή? Κυρία Πρόεδρε, με επιτρέπετε? Ορίστε. Ναι, κύριε Καρυπίδη. Θα πρέπει να συγχαρώ για την ευγένειά σας που δεχτήκατε να φιλοξενήσουμε τον κύριο βουλευτή. Κάτι το οποίο όμως δεν εδείχθε χθες σε μία σύσκεψη με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, παρουσία όλων των θεσμικών, του Περιφερειάρχη μας, του Αντιπεριφερειάρχη, των Δημάρχων, και απαγορεύτηκε στη σύσκεψη να συμμετάσχει η έτερος βουλευτής του νομού, η κυρία Τέλη Γεωρίδου. Σας αξίζω συγχαρητήρια που δεχτήκατε την παρέμβαση του κύριου Τσικαλάγια. Κύριε Καρυπίδη, όπως είπα και στην αρχή και πριν, όταν υπήρξε διαμαρτυρία του κυρίου του Προέδρου της ΠΕΔ. Αυτό σας λέω, κύριε Πρόεδρε.
Σας συγχαίρω, γιατί αυτό επιτάσσει η δημοκρατία, την πολυφωνία και τη συμμετοχή και την τιμή των θεσμικών. Αυτό σας λέω, σας συγχαίρω. Ωραία, και γι' αυτό σας ενημερώνω ότι όποιος άλλος, επειδή βλέπουμε ότι είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση που ζούμε αυτές τις μέρες, όποιος άλλος θέλει να παρέμβει, ουσιαστικά είμαστε εδώ στη διάθεσή του. Εγώ θα ήθελα...